θα προσθέσετε εις την αιματηράν αυτήν θυσίαν και την ανάλογον θυσίαν του ίνου, σύμφωνα με την προαναφερθή σαν εντολήν, και έναν τράγον προς θυσίαν περί αμαρτίας. Ο ιερεύς με όλα αυτά θα ξυλεώσει ενώπιον του Θεού όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και θα συγχωρηθεί σε η αμαρτία, διότι είναι ακουσία και διότι οι παραβάτε προσέφεραν δια την αμαρτίαν αυτήν προς τον Κύριον θυσίαν, όπως ορίζει ο νόμος δια τα ακούσια αμαρτήματά των. Θα δοθεί δε άφεσης εις όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και εις τον ξένον ο οποίος σε βρίσκεται μεταξύ σας, διότι η ακουσία αυτή αμαρτία είναι όλου του λαού». Εάν ένας άνθρωπος αμαρτήσει ακουσίως, θα προσφέρει προς θυσίαν περί μίαν έγα ενός έτους. Ο γερεύς, δια της θυσίας της εγώς, θα εξηλεώσει ενώπιον του Κυρίου των άνθρωπων, ο οποίος ακουσίως και αναγνία του ημάρτησεν ενώπιον του Κυρίου. Για τον εντόπιον Ισραηλίτην, όπως και δια τον ξένον που ευρίσκεται μεταξύ των Ισραηλιτών, ένας νόμος θα ισχύει για αυτούς όταν κανείς ακουσίως αμαρτήσει. Εκείνος όμως ο άνθρωπος, ο οποίος από υπερηφάνεια και πείσμα θα αμαρτήσει εν και εγωιστικός, είτε εντόπιος είναι είτε ξένος, αυτός θα εξοργήσει τον Θεόν και θα εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού, διότι κατεφρόνησε τον λόγον του Κυρίου και διασκορπίσαν όσοι στους ανέμους στα σεντολάς αυτού. Θα εξοντωθεί ο άνθρωπος αυτός, διότι η ενεπιγνώση αυτή αμαρτία του είναι ασυγχώρητος. Έμεναν τότε οι Ισραηλίτες στην έρημον. Είδον έναν άνθρωπο να μαζεύει ξύλα κατά την ημέρα του Σαββάτου και να καταλύει έτσι την Σαββατική αργίαν αυτοί που τον έβρον να μαζεύει ξύλα κατά την ημέρα του Σαββάτου, τον οδήγησαν προς τον Μωυσήν και τον Ααρών και προς όλων των λαών των Ισραηλιτών. Τον έθεσαν εις την διότι δεν εγνώρισαν τι να κάνουν εις αυτόν, ποια τιμωρία να του επιβάλλουν. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν και είπεν: «Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατον, να τον λιθοβολήσει όλος ο λαός. Οδήγησεν αυτόν όλος ο λαός έξω από το στρατόπεδο και λιθοβόλησαν όλοι αυτόν έξω από το στρατόπεδο, όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, ομίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς, να ράψουν ταινία εις τα κάτω άκρα των ενδυμάτων των, να θέσουν εις τα άκρα των ηματίων των κλώσμα κιανούν. Αυτό θα γίνεται εις όλα τας γενεάς των. Θα υπάρχουν αυτά εις τα άκρα των ενδυμάτων σας. Θα τα βλέπετε και θα ενθυμίστε όλα στα εντολάς του Κυρίου για να τα εφαρμόζετε. και δεν θα διαφθαρείτε παρασυρώμενοι από τα επιθυμίας της καρδίας σας και τα αμαρτωλά θεάματα των οφθαλμών σας, δια των οποίων απεμακρύνεστε από τον Θεόν εις παραστρατημένη ζωήν. Δι' αυτόν θα ενθυμίστε τα σεντολά σε μου του Κυρίου και θα τηρείτε, θα τα στηρείτε, και θα γίνεστε Άγιοι ενώπιον του Θεού σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος σας έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον, για να είμαι Θεός σας. Εγώ, Κύριος ο Θεός σας, δίδω αυτά στα Σεντολάς. Κεφάλαιον έκτων. Η επανάσταση των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών, στίχη 1 έως 19. Η τιμωρία των, στίχη 20 έως 35. Ο Κορέ, Υιός του Ισαάρ, ιού του Καθάατ, ιου του Λεβί, συνεσκέφθη και συνόμοσε με τον Δαθάν και των Αβυρών, οι οποίοι ήσαν οι του Ελιάβ και του Αβν, ιών του Φαλέθ, ιού του Ρουβίν, και εστασίασαν εναντίον του Μωυσέως. Μαζί δε με αυτούς εστασίασαν και διακόσχοι πεντήκοντα από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι ήσαν άρχοντες του λαού, εκλεκτά μέλη των συνελεύσεων του λαού άντρες με φήμην. Αυτοί επανεστάτησαν εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών και είπαν προς αυτούς «Ακούσατε και μάθετε εσείς ότι ο λαός είναι Άγιος και ο Κύριος είναι μαζί με τον λαόν. Γιατί λοιπόν σεις υψώνετε τον εαυτόν σας απέναντι του λαού και κατακρατείτε την αρχιγιαν. Όταν ο Μωυσής να αυτά, έπεσε με το πρόσωπον καταγής, προφανώς ένεκα του πόνου του και διαναπροσευχηθεί μυστικός προς τον Κύριον. Ομίλησε προς τον Κορέ και του Στασιαστάς, που τον είχον «ακολουθήσει λέγον». Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος επεσκέφθη, εγνώρισε και εξέλεξε τους ειδικού του ανθρώπους ως αφιερωμένους και τους οδήγησε εις την υπηρεσία του. Αυτούς τους οποίους εξέλεξε δια τον εαυτών του, αυτούς οδήγησε και τους κατέστησε αξίους να τον υπηρετούν. Για να καταδειχθεί όμως εάν σεις ή εκείνη είστε η εκλεκτή του Θεού, κάμετε τούτο. Λάβετε εσείς, ο Κορέ και όλοι όσοι τον ακολουθούν, πυροδοχία. Θέσατε εις αυτά πυρ και πάνω εις το πυρ θυμίαμα για να θυμιάσετε ενώπιον του Κυρίου αύριον. Αυτός δε ο άνθρωπος τον οποίον θα εκλέξει ο Θεός δεχόμενος το θυμίαμά του, αυτός θα είναι ο ιερεύς. Ας θεωρηθεί αυτό αξιόπιστος και ικανή μαρτυρία προς σας. Λεβείτε, επαναστάτε. Είπε ακόμη ο Μωυσής προς τον Κορέ και τους ακολούθους του. Ακούσατε τα λόγια μου σεις που είστε απόγονοι του Λεβί. Μικρό πράγμα για σας είναι ότι ο Θεό του Ισραήλ σα εξεχώρισε από όλων των λαών των Ισραηλιτών και σα προσέλαβε για τον εαυτόν του ώστε να υπηρετείτε και να προσφέρετε ιερά υπηρεσία ει την σκηνή του κυρίου και να παρίσταστε ενώπιον αυτή τη σκηνή και να προσφέρετε λατρευτικά διακονία υπέρ των αδελφών σα. Είναι μικρό πράγμα ότι προσέλαβε ο Θεό σε και μαζί με όλους τους αδερφούς σου εις την σκηνήν Λεβίος Υπηρέτας, εις την σκηνήν, και ζητείτε τώρα να γίνετε και ιερείς. Έτσι λοιπόν φέρεστε εσύ κορέ και οι ομόφρονές σου, οι οποίοι οργανώσατε συνωμοσία εναντίον του Θεού. Τι δε είναι ο ααρών εναντίον του οποίου σύζυγον γκίζεται» δεν είναι αυτός που έχει εκλεγεί από τον Θεόν. Έστειλε ο Μωυσής και κάλεσε τον Δαθάν και Αβυρών του Σιούς του Ελιάβ και εκείνοι απήντησαν. Δεν ερχόμεθα. Μήπω είναι μικρόν αυτό που μας έκαμες, ότι μας έβγαλες από την γη Αίγυπτον για να μας οδηγήσεις εις σαν γάλα και μέλι, εις δά την πραγματικότητα μας έφερες εις την έρημον για να μας θανατώσεις και θέλεις δια της βίας να καθίσεις επάνω μας ως άρχον, που είναι η γη ρέου γάλα και μέλι στην οποία μας εισήγαγες και της οποίας τους αγρούς και τους αμπελώνας μας έδωκες κληρονομίαν, ασφαλώς προσπαθείς να τυφλώσεις τους οφθαλμούς των ανθρώπων τούτων. Εμείς δεν ερχόμεθα. Ελυπήθηκε επικράνθη πάρα πολύ ο Μωυσής και είπε προς τον Κύριον «Μη δώσει σημασίαν Κύριε και μη δεχθείς την θυσίαν θυμιάματος που θα σου προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ τίποτε δεν επιθύμισα και τίποτε δεν έλαβα από τα πράγματα των ανθρώπων αυτών και κανένα από αυτούς δεν έχω αδικήσει. Είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ. Αύριον πάρε μαζί σου και ξεχώρισε τους ομόφορον σου και γίνεστε έτοιμοι ενώπιον του Κυρίου, σύ και η δική σου, από το ένα μέρος ο Αρών δε από το άλλο. Ο καθένας σας ας πάρει το πυροδοχείο του και ας θέσει εις αυτό θυμίαμα. Θα προσφέρετε ενώπιον του Κυρίου, ο καθένας σας το πυροδοχείο του. Διακόσα πεντήκοντα πυροδοχεία των ομοφρόνων σου και εσύ το ειδικών σου. Ο δε Αρών το ειδικών του πυροδοχείων. Την επομένη ημέρα επήρε ο καθένας από αυτούς το πυροδοχείο του, έθεσε εις αυτό πυρ επάνω εις το πυρ το θυμίαμα. Ο Μωυσής και ο Αρών εστάθησαν ορθή πλησίων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Ο δε κορέ και οι ομόφρονές του συνεκεντρώθησαν απέναντι αυτών πλησίον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Αμέσως δε Θεία λάμψη σε όλον το πλήθος του Ισραήλ. Και ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν και τον Ααρών λέγον Απομακρυνθείτε μέσα από την συγκέντρωση του λαού αυτού διότι εγώ με ένα μου κτύπημα θα τους εξοντώσω. Ο Μωυσής και ο Ααρόν έπεσαν με το πρόσωπον κατά και είπον Ω Θεέ σύ ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Εάν μόνον ένας άνθρωπος ημάρτησε απέναντί σου, θα εξαποστείλει την οργή σου εναντίον όλης της συναγωγής. Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και είπε, Ομίλησε εις τον λαόν και είπε αυτούς, «Φύγετε και απομακρυνθείτε γύρω από του συνομότας του Κορέ» γέρθη ο Μωυσής μετέβη προς τον Δαθάν και Αβυρών και μαζί με αυτόν επορεύθησαν όλοι οι γεροντότεροι Ισραηλίτε. Ο Μωυσής ομίλησε προς τον λαόν του Ισραήλ και είπε «Απομακρυνθείτε από τα σκηνά των σκληρών αυτών ανθρώπων και μη εγγίζετε τίποτε από όσα πράγματα ανήκουν εις αυτούς για να μην καταστραφείτε μαζί, μαζί τον της αμαρτίας των εξαιτία τη αμαρτία των». Οι Ισραηλίτες επεμακρύνθησαν ολόγυρα από την σκηνή του Κορέ. Ο Δαθάν όμως και ο Αβυρών ευγήκαν από τα σκηνά στον και στάθησαν εγωιστέ και πείσμονες εις τα των σκηνών των, αυτοί και οι γυναίκες των και τα τέκνα των και εαποσκευέ των. Είπε ο Μωυσής προς όλους αυτούς, με όσα θα γίνουν τώρα θα μάθετε ότι ο Κύριος με έστειλε να κάνω αυτά τα έργα, ότι δεν ήλθα από τον εαυτό μου αυτόκλητος. Εάν ο Δαθάν και ο Αβυρών αποθάνουν φυσιολογικών θάνατων όπως όλοι οι άνθρωποι, εάν η επίσκεψη του Κυρίου προς αυτούς είναι όπως και προς όλους τους ανθρώπους, τότε αυτό θα είναι δείγμα ότι δεν με έστειλε ο Κύριος. αλλά εάν ο Κύριος δείξει θαύμα τρομερών και ανοίξει η γη το στόμα της και καταπεί αυτούς και τα οικογενείας των και τα σκινάστων και όλα όσα τους ανήκουν, θα καταβούν έτσι η στιγμήν χρόνου ζωντανή στον τον Άδην. Τότε θα μάθετε καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί εξόργησαν τον Κύριο με την επανάστασή των. Μόλις δε ο Μωυσής έπαυσε να λέγει τα λόγια αυτά, εσχίστη η γη κάτω από τα πόδια εκείνων. Είναι ξενη γη και κατέπιεν εν αυτούς και τα οικογενείας των και όλους όσοι ήσαν με τον κορέ και τα ζώα των. Και κατέβησαν αυτοί και όσοι άλλοι ήσαν με το μέρος των ζωντανοί εις τον άδειν. Τους εσκέπασεν η γη και εχάθησαν εκ μέσου του Ισραηλιτικού λαού» οι δε άλλοι Ισραηλίτε που ήσαν γύρω και εις απόσταση από αυτούς, όταν ήκουσαν τα σπαρακτικά φωνά εκείνων, ετράπησαν εις φυγήν λέγοντες, «Ας φύγομεν, μήπως καταπεί και ημάς η γη». Πυρ δε προερχόμενον κατευθείαν από τον Κύριον εξήλθε και κατέφαγε τους διακοσίους πεντίκοντα άνδρας οι οποίοι προσέφερον τότε το θυμίαμάτων. Κεφάλαιον 7 Τα χαλκά πυροδοχεία Στίχη 1 έως 5 Νέοι γονγκισμοί και η επέμβαση του Θεού Στίχη 6 έως 28 Μετά τάφτα τα είπε ο Κύριος προς τον Μωυσίν και προς τον Ελεάζαρ τον Ιερέα των Ιών του Ααρών πάρετε τα χάλκινα θυμιατήρια από τους κατακαέντες αυτούς άνδρες και διασκορπίσετε το ξένο πυρ εκεί μακράν, διότι και τα πυροδοχεία αυτά γιάστησαν εφόσον οι αιματολοί αυτοί άνθρωποι επλήρωσαν με τη ζωή των την ενοχή των. Κάμε αυτά ελάσματα, διασφυριλατήσεως και βάλε τα ως περίβλημα εις το διότι εφόσον προσεφέρθησαν προς τον Κύριον, υγιάστησαν και έγιναν πλέον για τους Ισραηλίτας σημείων της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Ελεάζαρ, ο γιος του αρχιερέως Ααρών, επήρε τα χάλκινα πυροδοχεία, όσα προσέφεραν για να θυμιάσουν οι κατακαέντες άνδρες τα κατηργάστησαν και τα έθεσαν ως περίβλημα ιστοθυσία στήριων των ολοκαυτωμάτων και αυτό έγινε για να υπενθυμίζει στους Ισραηλίτας ότι δεν πρέπει κανείς ξένος, κανείς ο οποίος δεν κατάγεται από τους απογόνους του Ααρών να προσέλθει και να προσφέρει θυμία μα ενώπιον του Κυρίου για να μην συμβεί σε αυτούς ότι εις τον Κορέ και τους σύσταση του Ιστον κορές συνέβη ότι ακριβώς ανήγγειλε ο Θεός δια του Μωυσέως. Την επόμενη ημέρα εγόγγισαν πάλιν οι Ισραηλίτες εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών, κατηγορούντες αυτούς και λέγοντες «Σείς εφωνεύσατε των λαών του Κυρίου». Και όταν ο λαός έξαλλος εστράφηκε όρμησε εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών, αυτοί έσπαυσαν στη σκηνή του μαρτυρίου για να αποφύγουν την μανία των Ισραηλιτών. Αμέσως δε κάλυψε την σκηνή η Νεφέλη και φάνη θεία λάμψης περιφρουρούσε αυτούς. Ο Μωυσής και ο Ααρών ήλθαν εμπρός στην σκηνή του μαρτυρίου. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν και τον Ααρών λέγον απομακρυνθείτε ανάμεσα από τον λαό αυτόν, διότι εγώ θα εξοντώσω όλους δια μιας. Εκείνοι όμως έπεσαν με το πρόσωπον κατά γης, παρακαλούντες προφανώς τον Θεόν δια των στασιάσαντα λαών. «Εγερθείς δε ο Μωυσής» είπε προς τον Ααρών. «Πάρε το πυροδοχείον, θέσε επάνω εις αυτό πυρ, δια το θυσιαστήριον, και βάλε πάνω θυμίαιμα και φέρε το όσο το δυνατόν ταχύτερα εις το στρατόπεδο για να εξευμενήσει τον Θεόν δι' αυτούς. Διότι η οργή του Θεού είχε εξπάσει και θράψεις μεγάλη είχε να αρχίσει εναντίον του αποστάτου λαού. Ο Ααρών επήρε ότι είχε νύπη εις αυτόν ο Μωυσής, έτρεξε εις τον λαόν εν μέσω του οποίου είχε ήδη αρχίσει η θράψη, έβαλε το θυμίαμα, εθυμίασε και εξηλαίωσε τον Θεόν υπέρ του λαού. Ο Ααρών εστάθη μεταξύ των νεκρών και των ζωντανών και σταμάτησε το θανατικό. Ο αριθμός των αποθανόντων από το κτύπημα εκείνο του Θεού ανήλθεν εις 14.700 πλήν εκείνων που είχαν αποθάνει εξαιτία του κορέ. Ο Άρων επέστρεψε προς τον Μωυσήν εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και κατέπαυσε το κτύπημα του θανάτου. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον, «Ομίλησε προς τους Ισραηλίτας, πάρε από αυτούς ράβδον, μίαν ράβδον από κάθε φυλήν, από τους αρχηγούς της φυλής», κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας δώδεκα ράβδους, κατά τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Γράψε το όνομα εκάστου αρχηγού επάνω εις την ράβδον του. Το όνομα του Ααρών θα το επιγράψεις εις την ράβδον της φυλής του Λεβί, διότι κάθε φυλή θα δώσει μίαν ράβδον. Τας ράβδους αυτάς, θα τα στέσει εις την σκηνή του μαρτυρίου απέναντι της κιβωτού του μαρτυρίου και δι' αυτόν θα αποκαλυφθώ εγώ εκεί. Εκείνον του οποίου η Ράβδος θα βλαστήσει θα τον εκλέξω εγώ ως αρχιερέα. Έτσι δε θα αφαιρέσω το εναντίον σας, τον εναντίον σας γογγισμό των Ισραηλιτών, ο οποίος στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον εμού. Ανεκίνωσε αυτά ο Μωυσής προς τους Ισραηλίτας και όλοι οι αρχηγοί αυτών του έδωσαν τα ράβδους των. Έκαστος δηλαδή αρχηγός έδωσε αναμίαν μίαν ράβδον, μίαν ράβδον διεκάστην φιλήν, δώδεκα εν συνόλο ράβδους. Μεταξύ δε αυτών ήτο και η ράβδος του Ααρών. ο Μωυσής έθεσε τα σράβδους αυτά ενώπιον του Κυρίου στην σκηνή του μαρτυρίου. Την επομένη ημέρα εισήλθονε εις στην σκηνή ο Μωυσής και ο Ααρών και η Δού. Είχε βλαστήσει η ράβδος του Ααρών εκ της φυλής λεβί. Έβγαλε βλαστών, άνθη και καρύδια. Ο Μωυσής επήρε όλα τα σράβδους από την κυβωτών του Κυρίου και έδειξε να φτάς προς όλους τους Ισραηλίτας. Αυτοί είδον το θαύμα εις την ράβδον του Ααρών και κάθε αρχηγός της φυλής επήρε την ράβδον του. Είπε τότε ο Κύριος προς τον Μωυσήν «Απόθεσε την ράβδον ενώπιον των άλλων μαρτυρίων» για να μείνει ο σημείων εις τους απογόνους των απειθάρχων αυτών και να πάυσει έτσι ο γονγκισμός των από εμπρό μου για να μην αποθάνουν όλοι τον. Έκαμαν ο Μωυσής και ο Αρών όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Έτσι έκαμαν. Είπαν τότε οι Ισραηλίτε προς τον Μωυσήν. Εχάθημεν εξοντώθημεν, εξεραπανήθημεν. Επίστημεν πλέον ότι εκείνος που τολμά και εγγίζει την σκηνή του μαρτυρίου αποθνείς και αμέσως. Λοιπόν, έως τέλος, θα αποθάνομεν όλοι. Παρακάλεσε τον Θεόν δί μας. Κεφάλαιον όγδον Καθήκοντα Λεβιτών, στίχη 1 έως 7. Τα δικαιώματα των ιερέων, στίχη 8 έως 32. Είπε ο Κύριος προς τον Ααρών. Σύ και η Ιησού και ο πατρικός σου οίκος θα αναλάβετε την ευθύνη και θα είστε υπόλογοι δια πρόσεκτον συμπεριφοράν δική σας και άλλων κατά των Αγίων τούτων και Ιερών Σκευών. Συ και η Ιησού θα υπομειστείτε την ευθύνη των σφαλμάτων, τα οποία τυχόν θα διαπράξετε κατά την άσκηση των ιερατικών σας καθηκόντων. Τους αδελφούς σου, την φιλήν δηλαδή του Λεβί, τους απογόνους του προπάτορος σου Λεβί, πάρε μαζί σου ως βοηθούς. Ας προσθεθούν οι σε να σε υπηρετούν. Αλλά σύ και μαζί με σε η Ιησού θα γυρουργείται εις την σκηνή του μαρτυρίου. Οι άλλοι λεβίτε θα είναι φύλακες, άγρυπνοι βοηθοί στην υπηρεσία της σκηνής, αλλά εις τα ιερά σκεύη και εις το δεν θα προσεγγίζουν για να μην τιμωρηθούν δια θανάτου και εκείνοι και εσείς. Θα προσθεθούν βοηθοί σε. Θα είναι άγρυπνοι και έτοιμοι βοηθοί στην υπηρεσία της σκηνή του μαρτυρίου εις όλα στας υπηρετικάς ανάγκας της κοινής. Κανείς άλλος από άλλην φιλήν δεν θα έλθει μαζί σου για την εξυπηρέτηση της σκηνής. Σεις όμως ιερεί θα γρυπνείτε εις την υπηρεσία της σκηνής των Αγίων και του θυσιαστηρίου. Έτσι δεν θα δώσετε εις τον Κύριο αιτία να οργιστεί κατά των Ισραηλιτών. Εγώ επήρα ανάμεσα από όλου τους Ισραηλίτας, τους αδελφούς σου, τους Λεβίτας, ως δώρον εκ μέρους αυτών, για να υπηρετούν εις τα διαφόρους υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου αλλά σύ και έπειτα από σε η Ιησου, θα κρατήσετε και θα συνεχίσετε την ιεροσύνη σας και τα ιερατικά υπηρεσία σας δια κάθε τι που αναφέρεται εις το θυσιαστήριο και εις τον χώρο που είναι πίσω από το καταπέτασμα και θα εκτελείτε εκεί τα λειτουργικά σας καθήκοντα τα οποία σας εδόθησαν από τον Θεόν. Άνθρωπος άλλης φυλής, ο οποίος θα τολμήσει να πλησιάσει στα Άγια και θα θελήσει να επιτελέσει η δική σας λειτουργία, θα τιμωρηθεί με θάνατον. Ελάλησε κατόπιν ο Κύριος προς τον Ααρών. Ιδού εγώ έδωκα εσάς όλα στα απαρχάς, οι ε οποίοι προσφέρονται προς εμέ. Όλα δηλαδή όσα εκ μέρου των Ισραηλιτών αφιερώνονται ει εμέ, τα έχω δώσει ει σέ ε και του απογόνου σου ω αμοιβή σα και προνόμιον παντοτινών. Από αυτά που προσφέρονται ει εμέ ω θυσίε, θα ανήκουν ει σα. Όλε ανέμακτη θυσίε, όλε αιματηρέ θυσίε, οποίε προσφέρονται δια πλημέλιαν ή βαρυτέραν αμαρτίαν, όλε αυτέ προσφορέ οποίε προ εμέ προσφέρονται και είναι δια τούτο υγιασμένε, θα ανήκουν ει σέ και ει του σου. Θα τρώγεται αυτά ει τόπου Αγίους, αλλά μόνον οι άρενε. Σύ και η ίσου θα τα τρώγεται. Θα είναι αυτά άγια δια σέ. Και τούτο ακόμη θα ανήκει εις σας, επαρχέ των προϊόντων που θα προσφέρονται από τους Ισραηλίτας. Επίσης, όλε θυσίε των επιθεμάτων που προσφέρουν οι Ισραηλίτε. Τα έχω δώσει εισέ και στα παιδιά σου και στα τα στιγατέρα σου, εις τους απογόνους σου ως παντοτινόν δικαίωμα. Κάθε καθαρός από την οικογένειά σου και τον οίκον σου θα έχει δικαίωμα να τρώει αυτά. Κάθε απαρχήν ελαίου, απαρχήν ίνου και σύτου, γενικώ κάθε απαρχή των προϊόντων που θα προσφέρουν στον κύριον οι Ισραηλίτε, τα δίδω εγώ η σε. Όλα τα πρωτογενήματα των καρπών όσα παράγονται στην χώρα σας και τα οποία θα προσφέρουν οι Ισραηλίτε στον κύριον, θα είναι ειδικά σου κάθε καθαρός από την οικογένειά σου θα έχει το δικαίωμα να τρώγει από αυτά. Κάθε αυτοπροαίρετον αφιέρωμα των Ισραηλιτών προς εμέ θα είναι η σου. Κάθε πρωτότοκον παντό ζώου όσα προσφέρουν οι Ισραηλίτες στον Κύριον από ανθρώπου έως κατοικιδίου ζώου θα νίκουν εις σε. Όλα τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτότοκα των ακαθάρτων ζώων θα εξαγοράζονται με χρήματα. Η εξαγορά αυτών θα γίνεται ένα μήνα μετά την γέννηση. Η δε καταβαλωμένη τιμή θα είναι πέντε σύκλοι κατά των ιερών σύκλων της σκηνή, ο οποίος έχει είκοσι οβολούς. Τα πρωτότοκα όμως των μόσχων, τα πρωτότοκα των προβάτων και των εγών δεν θα εξαγοράζονται. Αυτά προορίζονται δια θυσίαν. Το δέμα αυτόν θα το κάτω από το θυσιαστήριον και το λίπος τον θα προσφέρεις θυσίαν ευάρεστον εις τον Κύριον. Τα κρέατα όμως αυτών θα ανήκουν εις σέ, όπως επίσης εις σέ θα ανήκει το στήθος, που έχει προσφερθεί ως θυσία επιθέματος, και η δεξιά ομοπλάτη. Γενικώς, κάθε αφιέρωμα από τα αγία πρόσφοράς, τα οποία οι Ισραηλίτες θα προσφέρουν προς τον Κύριον, το έχω δώσει εις σε, εις τους Υιούς σου και τα στιγατέρα σου, ως παντοτινόν δικαίωμα. Αυτά θα είναι συμφωνία άλατος, παντοτινή δηλαδή συμφωνία μεταξύ εμού του Κυρίου και σου των απογόνων σου. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Ααρόν. Συ δεν θα πάρεις καμίαν κληρονομίαν εις την χώραν μας. Κανένα μερίδιον δεν θα πάρεις μεταξύ των Ισραηλιτών, διότι εγώ είμαι μερίδιον σου και κληρονομία σου μεταξύ των ιών του Ισραήλ. Εις δε τους Λεβίτας έδωκα το δέκατον από όλα τα εισοδήματα των Ισραηλιτών, αντί των υπηρεσιών τα οποία αυτοί προσφέρουν εις την σκηνή του μαρτυρίου. Οι άλλοι Ισραηλίτε δεν θα προσεγγίζουν στην σκηνή του μαρτυρίου, για να μην διαπράξουν αμαρτίαν θανατηφόρων. Οι Λεβίτε μόνον θα υπηρετούν στην την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα υποβοηθούν τους ιερείς εις την κάθαρση του λαού από τα αμαρτήματά του. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος εις τας γενεάς σας και οι Λεβίτε επίση δεν θα πάρουν καμίαν κληρονομία γη εν μέσω των Ισραηλιτών. Διότι τα δέκατα των εισοδημάτων τα οποία οι Ισραηλίτε θα προσφέρουν ει εμέω αφιέρωμα, τα έδωκα στου λεβίτε ω κληρονομίαν. Δια τούτο και είπα ει αυτού, ότι δεν θα πάρουν κληρονομία από τη γη τη Επαγγελία, όπω θα πάρουν εάλλε φυλέ του Ισραήλ. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον Θα ομιλήσεις προς τους Λεβίτας και θα είπεις προς αυτούς Όταν θα λαμβάνετε από τους Ισραηλίτας το δέκατον το οποίον επήρα από αυτούς και το έδεκα αντί κληρονομία εσάς θα αφαιρείτε από αυτό το εν δέκατον το επιδέκατον το οποίον θα αφιερώνεται εις τον Κύριον ως τέτοια αφιερώματα επί δεκάτου, θα θεωρούνται το επί από το σιτάρι που βρίσκεται εις το αλόνι, μέχρι και του ίνου που είναι εις τον λινόν. Έτσι λοιπόν και εσείς από όλα τα δέκατα των προϊόντων που θα προσφέρουν οι Ισραηλίτες προς τον Θεόν και θα είναι οι δικά σας, θα δώσετε από αυτά το ένα δέκατον. Αφιέρωμα προς τον Κύριον εις τον αρχιερέα των Ααρών. από όλα τα δέκατα που θα παίρνετε, θα αφαιρείτε το δέκατον ως αφιέρωμα προς τον Κύριον και από όλα τα σαπαρχάς θα ξεχωρίζετε το προοριζόμενον δια τον Κύριον. Θα είπε προς τους Λεβίτας Όταν σύσυλλε θα αφιερώνετε τα σαπαρχάς ως προσφοράς προς τον Θεόν, αυτέ θα είναι από το σιτάρι που ευρίσκεται εις το αλόνι έως τον ίνον που είναι εις το πατητήρι. Θα τρώγετε αυτά τα αφιερώματα σεις και οι οικογένειέ σα εις κάθε τόπον όπου θα ευρεθείτε, διότι αυτός είναι ο μισθός σας, αντί των υπηρεσιών τας οποίας προσφέρετε εις την σκηνή του μαρτυρίου. θα είστε δε απειλαγμένοι από κάθε ενοχήν αμαρτίας, εάν από τα σαπαρχάστας οποίας θα λάβετε ως αφιέρωμα, προσφέρετε το καλύτερον μέρος. Όταν δε, κατά αυτόν τον τρόπον φέρεστε και πράτετε, δεν θα βεφυλώσετε τας προσφορά των Ισραηλιτών και δεν θα τιμωρηθείτε δια θανάτου. Κεφάλαιον, Δέκατον ένατον Ισποδός της Δαμάλεως Στίχη 1 έως 22 Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και τον Ααρών λέγον Ιδού η τελετουργική διάταξη του νόμου την οποία ο Κύριος έδωσε εις τους Ισραηλίτας Υπέχει τους Ισραηλίτας να πάρουν και να φέρουν εις σε μίαν ερυθροπίνη δάμαλιν, άμωμον, χωρίς κανένα σωματικό ελάττωμα και επάνω στην οποία δεν ετέθη ζυγός. Θα δώσεις αυτήν προς τον Ελεάζαρ τον Ιερέα. Μερικοί δε θα οδηγήσουν αυτήν έξω από το στρατόπεδο εις καθαρών τόπων και θα την σφάξουν ενώπιον αυτού. Ο Ελεάζαρ θα πάρει από το αίμα αυτής, θα ραντίσει προς το έμπροσθεν μέρος της σκηνή του μαρτυρίου επτά φορές. Κατόπιν δε θα καύσουν εξ ολοκλήρου αυτήν ενώπιόν του. Θα καούν το δέρμα της, το κρέας, το αίμα και αυτή ακόμη η κόπρος της. Θα λάβει ο ιερεύς ένα ξύλον κέδρινον, ένα κλωναράκι ισόπου, μίαν κλωστήν κοκκίνιν και θα ρίψει αυτά μέσα εις το πύρι της ομένη δαμάλεως. Θα πλύνει κατόπιν τα ημάτια του ο ιερεύς, θα λούσει το σώμα του με νερό και θα εισέλθει στην κατασκήνωσιν. Αλλά και εκεί θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. και ο Ισραηλίτης επίσης ο οποίος ανέλαβε και έκαυσε την δάμαλιν θα πλύνει τα ενδύματά του, θα λούσει το σώμα του και θα είναι πάλι να κάθάρτο έως την εσπέραν. Ένας δε άλλος άνθρωπος, καθαρός, θα μαζεύσει την στάκτη της καΐσης δαμάλαιος και θα τοποθετήσει αυτήν εις τόπον καθαρόν έξω από το στρατόπεδον, θα φυλάσσεται εκεί από τον Ισραηλιδικό λαό να του χρησιμεύει δια το είδωρο του ραντισμού. Θα είναι προς θα είναι άγνισμα. Ο άνθρωπος που θα μαζεύσει την στάκτη της Δαμάλεως θα πλύνει και αυτό στα ενδύματά του και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. Αυτό θα είναι διάταξης παντοτινή, Τόσον δια τους Ισραηλίτας, όσον και δια τους ξένους οι οποίοι μένουν μεταξύ αυτών. Εκείνος που θα εγγύσει το σώμα νεκρού ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος επί επτά ημέρας. Αυτός θα καθαριστεί διαραντισμού την τρίτη και την εβδόμηνη μέραν και θα είναι κατόπιν καθαρός. Εάν όμως δεν καθαριστεί την τρίτη και την εβδόμηνη ημέραν, δεν θα είναι καθαρός. Εκείνος ο οποίος θα εγγύσει το νεκρόν σώμα ή ουδήποτε ανθρώπου και δεν καθαριστεί όπως ελέγχθη ανωτέρω, εμόλυνε την σκηνή του μαρτυρίου. Αυτός ο άνθρωπος θα ξεριζωθεί ανάμεσα από τον Ισραηλιτικό λαό, διότι δεν εραντίστη με το ίδρο του εξαγνισμού και είναι ακάθαρτος. Ο μολυσμός μένει και θα μένει εις αυτόν. Αυτό είναι ο νόμος του καθαρισμού ειδικότερον. Εάν ένας άνθρωπος αποθάνει εις την οικίαν, καθένας που εισέρχεται εις αυτήν και όσα υπάρχουν εις αυτήν, θα είναι ακάθαρτα επί επτά ημέρας. Κάθε δοχείο ανοιχτών και όλα τα δοχεία τα οποία δεν είναι σκεπασμένα με το κάλυμά των, θα θεωρούνται ακάθαρτα. Εκείνος ο οποίος θα εγγύσει στο έδαφος παιδιάδος νεκρών φωνευθέντα ή φυσικός αποθανόντα ή ανθρώπινο νοστούν ή μνήμα θα είναι ακάθαρτος επί επτά ημέρας. Για κάθε τέτοιον ακάθαρτον θα πάρουν από την προσεξαγνισμόν στάκτην της καίσης δαμάλεως θα την θέσουν εις που περιέχει πηγαίων είδωρ. Και άνθρωπος καθαρός θα πάρει ίσοπον. Θα βυθίσει αυτόν στο είδωρ και θα ραντήσει το σπίτι και τα σκεύη και όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί. Θα ραντήσει και εκείνον που ήγγισεν ανθρώπινο νοστούν ή φωνευμένον ή φυσιολογικός αποθανόντα ή μνήμα. ένας καθαρός άνθρωπος θα ραντίσει τον ακάθαρτον τούτον την τρίτην ημέραν και την εβδόμην ημέραν και κατά την εβδόμην ημέραν θα εξαγνιστεί αυτός από τον μολυσμό. Θα πλύνει τα ενδύματά του, θα λουστεί με νερό και θα μείνει και θα είναι ακάθαρτος έως το βράδυ. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος θα μολυνθεί και δεν θα θελήσει να εξαγνιστεί κατά το ανωτέρο, θα εξολοθρευθεί ανάμεσα από τον Ισραηλιτικό λαόν διότι εμόλυνε τα Άγια του Θεού. Δεν εραντίστη με το είδωρο του εξαγνισμού και είναι ακάθαρτος. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος για σας. Και εκείνος ο οποίος θα ραντίσει τον ακάθαρτον με το είδωρο του εξαγνισμού, θα πλύνει τα ενδύματά του. Και εκείνος ακόμη που εγγίζει το είδωρο του ραντισμού θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. Κάθε τι το οποίον θα εγγύζει ο ακάθαρτος θα είναι ακάθαρτον και εκείνος ακόμη που θα εγγύζει τον ακάθαρτον θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. Κεφάλαιον 20 Το ίδιο της Αντιλογίας Στίχη 1 έως 13 Σκεά συμπεριφορά των Ιδουμαίων, στίχοι 14 έως 22 Ο θάνατος του Ααρών, στίχοι 23 έως 29 Ήλθον οι Ισραηλίτε όλος ο Ισραηλιτικός λαός εις την έρημον Σίν κατά τον πρώτον μήνα και εγκατεστάθησαν εις Κάδης Εκεί απέθανε και ετάφη η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέως. Η δεν υπήρχεν είδωρ δια των λαών. Οι Ισραηλίτε δυσφορούντες και αγανακτούντες συνεκεντρώθησαν και ήλθαν προς τον Μωυσήν και τον Ααρών. Αυτοί ύβριζαν και κατεφέροντο εναντίον του Μωυσέως λέγοντες « ήθε να είχομε να ποθάνει και εμείς μαζί με τους αδελφούς μας τον κορέ και τους άλλους στασιαστάς ενώπιον του Κυρίου αντί να ταλαιπωρούμεθα από την δίψαν ή την κατάξερον αυτήν περιοχήν. Διατήσεις εφέρατε εμάς των λαών του Κυρίου εις την έρημον αυτήν γην. Θέλετε να φωνεύσετε εμάς και τα ζώα μας. Γιατί το εκάματε αυτό. Μα ευγάλατε από την Αίγυπτον για να έλθομεν εις άγωνον και ξηρών αυτών τόπων, όπου ούτε σπορά υπάρχει, ούτε σικές, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πιωμέν. Ο Μωυσής και ο Αρών, στενοχωρημένοι δια των νέων αυτών γονγκισμών, έφυγαν από την συγκέντρωση εκείνη του λαού. Ήλθον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν με το πρόσωπον καταγής. Εφάνει τότε θεία λάμψη προς αυτούς και ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον Πάρε την ράβδον σου συγκέντρωσε εσύ και ο Αρών ο αδελφός σου των λαών και διατάξατε των βράχων που είναι ενώπιον σας και αυτός θα αναβλήσει πολλά ύδατα. Θα βγάλετε από τον βράχον είδωρ δι' αυτούς και θα δώσετε να πείουν όλος ο λαός και τα ζώα των. Επίρων ο Μωυσής την ράβδον η οποία βρίσκεται απέναντι της κυβωτού του μαρτυρίου όπως διέταξεν ο Κύριος και μαζί με τον Ααρών συνεκέντρωσε τον λαόν απέναντι από τον βράχον και είπε προς αυτούς «Ακούσατε μου σεις οι ανυπάκοοι και ανυπότακτοι μήπως είναι δυνατόν να βγάλουμε νερό από τον βράχον αυτόν αν κάτι τέτοιο γίνει θα είναι θαύμα Θεού». Εσήκωσε ο το χέρι του, εκτύπησε δύο φορές με την ράβδον του των βράχων και αμέσως ανέβλησεν άφθονον είδωρ και έπιε όλος ο Ισραηλιτικός λαός και τα ζώα αυτών. Είπε τότε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και τον Ααρών «Επειδή δεν επιστέψατε αδιστάκτος σε με, ώστε με την ζωντανή σας πίστη να με ευπροσωπήσετε και να με δοξάσετε ενώπιον των Ισραηλιτών. Δια τούτο, δεν θα οδηγήσετε και δεν θα εγκαταστήσετε εσείς των λαών αυτών εις την γη, την οποίαν υπεσχέθην ότι θα δώσω εις αυτούς. Αυτός ο βράχος και η πηγή ονομάστη είδωρ αντιλογίας διότι οι Ισραηλίτε έφεραν εκεί αντιρρήσει και εξεφράστησαν ανεβλαβώς ενώπιον του κυρίου, ο οποίο εν τούτη εκεί θαύμα και έδειξε ει αυτού την δόξα του. Ο Μωυσής από την περιοχήν Κάδης, όπου ευρίσκοντο, έστειλε ένα αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Ιδουμαίων λέγων «Αυτά λέγει ο αδελφός σου, ο Ισραηλιτικός λαός. Συγνωρίζει όλα όλας στα τας και τας πικρίας σε οποία μας ευρήκαν. Πώς δηλαδή οι προπάτορές μας επήγανε στην Αίγυπτον, όπου ως ξένοι και παρεπίδημοι κατοικήσαμεν χρόνων πολλήν, πως οι Αιγύπτιοι κατεβασάνησαν εμάς και τους προγόνους μας. Εκραυγάσαμε με θερμάς προσευχάς προς τον Κύριον και ο Κύριος ήκουσε την οικεσία μας. Έστειλεν άγγελον και μας έβγαλε ελευθέρους από την Αίγυπτον και ειδού τώρα βρισκόμεθα στην περιοχήν Κάδης, κοντά στα τα σύνορά σου. Σε παρακαλούμε να μας επιτρέψεις όπως διέλθωμεν διαμέσου της χώρας σου. Σε βεβαιωμούμεν ότι δεν θα περάσουμε διαμέσου των αγρών σου, ούτε διαμέσου των αμπελώνων σου, ούτε καν θα πιώμε νερά από τα φρέατά σου. Θα βαδίσωμεν εις των δημόσιων, εις των κεντρικών δρόμων. Δεν θα παρεκκλίνομαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά και έτσι θα περάσουμε τα όρια της χώρας σου. Οι Ιδουμέοι απήντησαν προς αυτούς. Δεν θα περάσετε από τη χώρα μας. Εάν τολμήσετε κάτι τέτοιο, θα εξέλθουμε εις πόλεμον εναντίον σας. Οι Ισραήλτε λέγουν πάλιν εις αυτούς μαγγελιαφόρους «Θα περάσουμε πλησίων πλησίον από το όρος. Εάν πίομεν είδωρ ημείς και τα ζώα μας, θα σας πληρώσουμε την αξία του. Δεν θα σας δημιουργήσωμεν κανένα ζήτημα. Κοντά εις το όρος θα περάσουμε. Οι Ιδουμέοι απήντησαν, κάτου δένα τρόπον δεν θα περάσετε από τη χώρα μας. Εξήλθον δε με πολλήν λαών ισχυρό εξοπλισμένων δια να πολεμήσουν κατά του Ισραηλιτικού λαού. Δεν θέλησαν οι Ιδουμαίοι να δώσουν δίωδον διαμέσου των ορίων των εις τους Ισραηλίτας και έτσι ο Ισραηλιτικός λαός συναγκάστη να παρακάμψει την χώρα των Ιδουμέων. ανεχώρησαν οι Ισραηλίτες από την περιοχή Κάδης και όλον το πλήθος αυτών ήλθον εις το όρος Ορ. Είπε δε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και τον Ααρών εκεί στο όρος Ορ που ευρίσκοντο εις τα σύνορα της χώρας των Ιδουμέων εδώ ας αποθάνει εν ειρήνη ο Ααρών και ας προσθεθεί στον τον λαόν του, διότι και εκείνος και εσύ δεν θα εισέλθετε εις την χώραν την οποίαν υπεσχέθη να δώσω εις τους Ισραηλίτας, επειδή με παροργήσατε εις το είδωρ της αντιλογίας. Πάρε τον Ααρών και τον ιών αυτού τον Ελεάζαρ, ανέβασέ τους εις το όρος Όρ, ενώπιον όλου του λαού. Βγάλε από τον Ααρών την αρχιερατική στολήν του και ένδυσε με αυτήν τον ιόν του τον Ελεάζαρ. Ο δε Ααρών ας αποθάνει εκεί για να πορευθεί στους προγόνους του. Ο Μωυσής έκαμε όπως τον διέταξε ο Κύριος. οδήγησε τον Ααρόν εις το όρος Ορ ενώπιον όλου του Ισραηλιτικού λαού. Έβγαλε από αυτόν τα αρχιερατικά ημάτια και ενέδισε με αυτά τον ιόν του τον Ελεάζαρ. Εις την κορυφή του όρους απέθανε ο Ααρόν. Ο δε Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβησαν από το όρος. Όλος ο λαός είδεν ότι απέθανε εν ειρήνη ο Ααρών και όλοι τον έκλαψαν επί τριάκοντα ημέρας. Κεφάλαιον 21. Η ήττα του βασιλέως Αράδ. Στίχη 1 έως 3. Ο Χαλκούς Όφης, στίχη 4 έως 9. Η κατάκτηση της Ανατολικό του Ιορδάνου χώρας, στίχη 10 έως 35. Ο βασιλεύς της Σαράδ, ο Χανανής, ο οποίος κατοικούσε προς την έρημο νοτίως της Παλαιστίνης, επληροφορήθη ότι οι Ισραηλίτες ήρχοντο από την οδόν Αθαρίν εκινήθη εναντίον των και συνέλαβε μερικούς εχμαλώτους από αυτούς. Οι Ισραηλίτε δικαίως αγανακτούντες έκαμαν τάμα προς τον Κύριον και είπαν «Εάν δώσεις στα χέρια μας νικημένων των λαών αυτών, θα αφιερώσομεν ως ανάθεμα αυτών και τα σπόλεις του». Ο Κύριος άκουσε την δέηση και το τάμα των Ισραηλιτών και παρέδοκεν εις τα χέρια των τον βασιλέαν Χανανίν και το βασίλειόν του. Εκείνοι δε αφιέρωσαν προς τον Θεόν ως ανάθεμα αυτών και τα σπόλει του, καταστρέψαντες αυτάς, χωρίς να πάρουν τίποτε από αυτάς ως λάφυρον. Δια τούτο επωνόμασαν τον τόπον εκείνον ανάθεμα. Κατόπιν οι Ισραηλίτε ξεκίνησαν από το όρο Ορ, επήραν κατεύθυνση προ την Ερυθράν Θάλασσα και ευάδισαν κύκλο από την χώρα των Ιδουμαίων. Κατά την πορεία όμω αυτήν, ολιγοψύχησαν. Ολιγοψύχησαν ο λαό, εγόγγιζον και κατεφέροντο πάλιν εναντίον του Θεού και του Μωυσέως λέγοντες «Τι είναι αυτό που επάθαμεν, Μα έβγαλε από την Αίγυπτον για να μα θανατώσει την έρημον, διότι εδώ δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε νερό. Η ψυχή μα ευαρύνθη πλέον και αειδίασεν τον άνοστον και κούφιον αυτών άρτων το μάνα. Η γανάκτησεν ο κύριο εναντίον του αχαρίστου αυτού λαού και έστειλε δηλητηριώδη θανατηφόρου όφη οι οποίοι εδάγκωναν τους Ισραηλίτας, ώστε πολλοί από αυτούς απέθανον. Συντετριμένος τότε ο Ισραηλιτικός λαός ήρθε προς τον Μωυσήν και έλεγον εν μετανία. Υμαρτήσαμεν, διότι κατεφέρθημεν εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Προσευχήσου προς τον Κύριον και παρακάλεσέ τον να μας συγχωρήσει και να μας διώξει εκ μέσου ημών τα φίδια. Ο Μωυσής παρεκάλεσε πράγματι τον Κύριον υπέρ του λαού. Ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν «Κατασκεύασε χάλκινον όφιν θέσε αυτόν η σημείων εμφανές, επάνω εις υψηλών πάσαλων. Εκείνος ο οποίος θα δαγκωθεί από τα δηλητηριώδη φίδια, θα βλέπει προς τον χάλκινο όφιν, θα θεραπεύεται και θα διαφεύγει τον θάνατον. Ο Μωυσής κατεσκεύασε έναν χάλκινο νόφιν, εστρέωσε αυτόν εις ένα υψηλόν πάσαλον, και όταν ένα φίδι εδάγκωνε Ισραηλίτην, αυτός έστρεφε τα βλέμματά του προς τον χάλκινον όφιν, εθεραπεύετο και διέφευγε τον θάνατον. Από εκεί ενεχώρησαν οι Ισραηλίτε και στρατοπέδευσαν εις οβόθ. Και από εκεί όμως ανεχώρησαν και στρατοπέδευσαν πέραν από την πόλη Αχαλιέ, μέσα εις την έρημον, η οποία βρίσκεται εμπρό από την Μωάβ, ανατολικά από αυτήν. Από εκεί ενεχώρησαν και στρατοπέδευσαν εις την κοιλάδα Ζαρεύ. Αναχωρήσαντες και από εκεί εστρατοπέδευσαν πέρα από τον χήμαρον Αρνών εις την έρημον, την περιοχή που εξέρχεται από το όρια των Αμοραίων διότι ο χήμαρος Αρνών είναι σύνορο μεταξύ της χώρας των Μοαβιτών και των Αμοραίων. Δια το και έχει γραφεί στον βιβλίο των πολέμων του Κυρίου. Ο πόλεμος του Κυρίου εφλόγησε την Ζωόβ και των χήμαρων Αρνών και ο Σαν χημάρους οδήγησε τους Ισραηλίτας να κατοικήσουν πλησίον τη Σύρ, η οποία κείται μέσα εις τα όρια των Μωαβιτών. Από εκεί εβάδησαν και έφτασαν στο το μέρος το Φρέαρ. Αυτό το Φρέαρ είναι εκείνο δια το οποίο είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Συγκέντρωσε τον λαόν και εγώ θα δώσω εις αυτούς νερό να πίουν. Τότε έψαλαν οι Ισραηλίτε εκεί στο Φρέαρ τούτο το άσμα. Ας αρχίσουμε άσμα γύρω από το Φρέαρ φρέαρ άρχοντες το ίνιξαν, βασιλείς λαών επάνω εις την δόξαν της βασιλικής των δυνάμεως. Έκοψαν πέτρες για το κτίσιμο του φρέατος, όταν εκυρίευσαν τας περιοχάς εκείνας. Από την περιοχή του φρέατος αυτού ήλθον οι Ισραηλίτε εις Μανθαναΐν. από την Μανθαναήν ήλθον εις Ναλιήλ. Από Ναλιήλ επορέφθησαν εις Βαμόθ και από Βαμόθ ήλθον εις την Ιαννήν, η οποία βρίσκεται εις τα σπεδιάδα των ο λίγο να από την κορυφή του λαλαξευμένου Φασγά του Άρους Ναβάβ, από όπου φαίνεται η έκταση στη Σερήμου. Έστειλε ο Μωυσής πρέσβης προς τον Σιών, βασιλέα των αμοραίων. Παρακαλών αυτόν με ειρηνικούς λόγους. Θα περάσω μεν διαμέσου της χώρας σου, θα βαδίσω των δημόσιων δρόμων. Δεν θα παρεκκλίνομεν ούτε εις τους σου, ούτε εις τους σου, ούτε νερό θα από τα φρέατά σας εις το δημόσιο δρόμο θα βαδίσουμε, όσο το εξέλθουμε από τα όρια σας. Ο Σιών όμως δεν επέτρεψε εις τους Ισραηλίτας να διέλθουν διαμέσου της χώρας των, αλλά συνεκέντρωσε όλων των λαών του, εξήλθε εις πόλεμον εναντίον των Ισραηλιτικού λαού εις την έρημον, ήλθε εις πόλην Ιασά και αντιπαρατάχθη για να πολεμήσει κατά των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτε όμω τον εκτύπησαν και τον εθανάτωσαν με τα μαχαίρας στον, και κυρίευσαν την χώρα του από τον οχήμαρον Αρνών έω τον παραπόταμον του Ιορδάνου Ιαβόκ τη χώρα των Αμονιτών. Η Αζήρ ή το τονότιον σύνορον των Αμονιτών. Οι Ισραηλίτε κατέλαβαν όλα στα πόλεις της περιοχής αυτής και εγκατεστάθησαν εις τις πόλεις των Αμοραίων, εις την Εσεβών και τας πλησιοχώρους περιοχάς. Η πόλη Εσεβών ή το η πρωτεύουσα του βασιλέως των Αμοραίων Σιών. Αυτός είχε πολεμήσει προκερού τον βασιλέα της Μωάβ και κυρίευσεν όλην την χώραν αυτού από τις πόλεως Αροήρ έως του ποταμού Αρνών. Δια τούτο και οι ποιητέ της περιοχής ψάλουν «Ελάτε εις την Εσεβών, για να ανοικοδομηθεί και κατασκευαστεί εις κατοικίαν των ανθρώπων η πόλης αυτή του βασιλέου Σιών. Διότι φωτιά ευγήκεν από την Εσεβών, φλόγα από την πόλη αυτήν του βασιλέως Ιών και κατέφαγεν έως τα άκρα την χώρα των Μωαβιτών και κατέστρεψε τα σπροστιμήν των ειδώλων στήλας του ποταμού Αρνών. Αλίμονον, αλίμονόν σου Μωαβ, εχάθηκε ο λαός του Θεού σου χαμός. Οι Ι των Μωαβιτών παρεδόθησαν εχμάλωτοι δια να σώσουν την ζωήν των, και οι των έγιναν εχμάλωτοι του Σιών βασιλέως των Αμοραίων. Οι απόγονοι αυτών εξολοθρέφθησαν. Η Εσεβών μέχρι τις Δεδών κατεστράφη. Και αυτές ακόμη οι γυναίκες των Αμοραίων άναψαν πυρκαγιάς εις τα πόλεις των Μωαβητών. ο Ισραηλιτικός λαός εγκατεστάθη στα πόλει των Αμοραίων ή στην περιοχή που κατήχων προηγουμένω η Μωαβίτε. Από οι μωαβιτε απο έστειλε ο Μωυσής ανθρώπους για να κατασκοπεύσουν την πόλη Ιαζίρ. Κατόπιν δε Ισραηλίτε κατέλαβον αυτήν και τα γύρω κόμμας και εξεδίωξαν τους Αμοραίους οι οποίοι κατοικούσαν εκεί. Από εκεί οι Ισραηλίτε ξεκίνησαν και βάδισαν βορειότερον, δια της οδού η οποία οδηγεί προς την χώραν Βασάν. Ο Όγ όμως, ο βασιλεύς της Βασάν, μαζί με όλων των λαών του, εξήλθε εις Εδραήν, για να συναντήσει και πολεμήσει τους Ισραηλίτας. Αλλά ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, μη φοβηθεί αυτόν, διότι εγώ έχω ήδη παραδώσει στα σχήρα σου αυτόν όλων των λαών του και όλην την χώρα του. Θα κάνει σε αυτόν ό,τι έπραξε ει τον βασιλέα των Αμοραίων Σιών, ο οποίο κατοικούσε ει την Εσεβών. Πράγματι, ο Μωησή εκτύπησε τον Όγ, του Ιού του και όλων των λαών του, ώστε δεν έμεινε κανεί ζωντανό για να συλληφθεί αιχμάλωτος. Οι Ισραηλίτε κατέκτησαν την χώρα του Ογ, την Βασάν. Κεφάλαιον 22 Ο βασιλεύς των Μωαβητών καλεί τον προφήτην Βαλαάμ, Στοίχη 1 έως 21. Η Ομιλούσα Όνος, στίχοι 22 έως 41. Από εκεί εξεκίνησαν και προχώρησαν οι Ισραηλίτε και στρατοπέδεσαν προς δυσμάς της χώρας Μωάβ παρά τον Ιορδάνιν ποταμόν απέναντι από την Ιεριχώ. Ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, όταν είδε όσα έκαμαν οι Ισραηλίτε εναντίον των Αμοραίων, εφοβήθη πολύ αυτό και οι Μοαβίτε του Ισραηλίτας, διότι ήσαν πολλοί. Οι δε Μοαβίτε είχαν κυριευθεί από μίσο και αγανάκτηση εναντίον των Ισραηλιτών. Ήπον δε εις γερουσία των Μαδιανιτών. Ο λαός αυτός των Ισραηλιτών τώρα πλέον θα σαρώσει όλους τους γύρω μας λαούς και θα γλύψει την περιοχή όπως το μοσχάρι γλύφει το χλωρό χορτάρι της παιδιάδος. Ο Δεβαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ ή το βασιλεύς των Μουαβιτών κατά των καιρών εκείνων, αυτός λοιπόν έστειλε περαισβευτάς προς τον Βαλαάμ, ιόν του Βεόρ, τη Φαμουρά, η οποία το πλησίον του ποταμού Εφράτου ή στην χώρα του λαού του Βαλαάμ, για να προσκαλέσουν αυτόν λέγοντες. Ιδού, ένας λαός ισχυρός ευγήκε από την Αίγυπτον και κάλυψε την επιφάνεια της γης. Αυτός τώρα είναι εγκατεστημένος πλησίον μου. Έλα λοιπόν τώρα εδώ, και καταράσου προς χάρι μου των λαών αυτών, διότι είναι πολύ ισχυρότερο από εμάς. Ίσως τότε μπορέσουμε να κτυπήσουμε αυτούς, να τους νικήσουμε και να τους εκδιώξουμε από τη χώρα μας. Σου ζητώ να τους καταραστείς, διότι γνωρίζω ότι εκείνοι τους οποίους εσύ θα ευλογήσεις θα είναι ευλογημένοι και εκείνοι τους οποίους εσύ θα καταραστείς θα είναι καταραμένη. Η γερουσία των Μοαβιτών και των Μαδιανιτών, έχοντες στα τα χέρια των και την αμοιβή που θα έδιναν εις τον Βαλαάμ δια τα μαντικά, επορέθησαν και ήλθαν προς τον Βαλαάμ και του διαβίωσαν τα λόγια του Βαλάκ. Ο Βαλάμ απήντησε εις αυτούς. «Μείνατε εδώ τη νύχτα αυτή και θα απαντήσω εις σας όσα ο Κύριος θα φανερώσει εις εμέ». Οι άρχοντες των Μωαβιτών έμειναν πλησίον του Βαλαάμ. Ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ και του είπε «Τι σητούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πλησίον σου» Ο Βαλάμ απήντησε προς τον Θεόν. Ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ και βασιλεύς των Μουαβιτών, έστειλε αυτούς τους περασβευτάσεις μέ λέγον. Ιδού, λαός πολύς και ισχυρός βγήκε από την Αίγυπτον και σκέπασεν εξ ολοκλήρου την όψην της γης. Έχει δεν κατασταθεί πλησίον μου». Έλα λοιπόν τώρα να καταραστείς προς χάριν μου αυτών των λαών, μήπως και εμπορέσω να τον κτυπήσω και τον εκδιώξω από την χώρα μου. Είπε ο Θεός προς τον βαλάμ; Δεν θα πορευθείς μαζί με τους άρχοντας αυτούς, ούτε θα καταραστείς των λαών αυτών, διότι είναι ευλογημένος. Εγερθεί ο Βαλάμ την πρωίαν, είπε εις τους άρχοντας του Βαλάκ. Επιστρέψατε προς τον Κύριόν σας. Ο Θεός δεν με αφήνει να έλθω μαζί σας. Οι άρχοντες των Μωαβιτών ανεχώρησαν άπρακτοι. Ήλθαν προς τον Βαλάκ και του είπαν, «Δεν θέλει ο Βαλάμ να έρθει μαζί μας». Ο Βαλάκ Απέστειλε πάλιν περισσοτέρους άρχοντας και περισσότερων επισήμους από τους πρώτους. Ήλθαν αυτοί προς τον Βαλαάμ και του είπαν «Αυτά λέγει ο βασιλεύς Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ. Έχω την αξίωση να πω να μην βραδύνεις να έλθεις προς εμέ» όταν δε έλθεις, εγώ θα σε τιμήσω και θα σε αμύψω πλουσίως και όσα μου είπες θα τα εκτελέσω. Έλα λοιπόν εδώ για να καταραστείς προς χάριν μου αυτών των λαών. Ο Βαλάμ απήντησε εις τους άρχοντας του Βαλάκ λέγον «Κι αν ακόμη ο Βαλάκ μου δώσει όλων των οίκων του γεμάτου αργύριων και χρυσίων, δεν θα εμπορέσω να παραβώ των λόγων Κυρίου του Θεού και να σκεφτώ κάτι μικρόν ή μεγάλον αντίθετο προς εκείνα που μου είπε ο Θεός. Αλλά τώρα μείνατε κι εσείς εδώ αυτήν την νύχτα, δια να μάθω τι θα θελήσει ο Θεός να μου φανερώσει πάλιν.